Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας της Ασυλίας εβδομάδας. Στα παγκάκια του τρόμου κάθονται ο Σάκης και ο Μάριος. Έτοιμοι! Βασάλος και Ασημακόπουλος θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τους μεγάλους τροχούς με τους συμπαίκτες μέσα. Τράνταγμα εκεί και για τους δύο παίκτες. Πόνεσε λιγάκι αυτό, πρέπει να κρατήσουν αρκετά σταθερά. Αρχίζει δεύτερο πέρασμα. Ο Μάριος προσπαθεί και αυτός να προσαρμοστεί στις συνθήκες του τροχού, ο οποίος τους κρατάει εγκλωβισμένους μέσα. Έχουν και τα ρόλους μπάρς τα παιδιά εκεί. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουν σφιχτά το σώμα τους σε όλη την διάρκεια του στίβου μάχης. Ο Μάριος δίνει εντολές εκεί στον Γιώργο Ασημακόπουλο για να φέρουν τη στροφή να περάσουν και στην επόμενη βάση. Εκεί έχει ένα μικρό κράταγμα, γιατί αυτό ακούτε τον Σάκη Κατσούλη να βογκάει. Τώρα μπορεί να φύγει. Έφυγε από τα ρολ μπαρς ο Σάκης, συνεχίζει. Ο Μάριος έχει κολλήσει λιγάκι εκεί με την βοήθεια του Γιώργου Ασημακόπουλου. Ασημακόπουλος πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδρομή, πρέπει να τον βγάλει τώρα από εκεί. Τον έχει ανάποδα ο Ασημακόπουλος, ο Σάκης περνάει στο παζλ. Τα παζλ είναι καλυμμένα με ένα πανί. Ασημακόπουλος εκεί γυρίζει κάτι, λέει στον κόκκινο πάγκο, στον Τάκη Καραγκούνια φυσικά. Για να δούμε το παζλ. Πόσο γρήγορα θα λυθεί και από τους δύο. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει σήμερα να δούμε πώς θα προσαρμοστούν γρήγορα οι μεταγραφές στις νέες ομάδες για να μπορέσουν να φέρουν πόντο με τη νέα τους ομάδα. Μεταγραφές τριών παικτών συνολικά. Μια ανατροπή που ήρθε σαν κεραυνό σε νεδρία. Κανείς δεν το περίμενε. Ολοκληρώνει γρήγορα και ο Μάριος. 8 κομμάτια πρέπει να μπουν από πάνω αριθμημένα, έτσι όπως θα κάνει ο Σάκης αυτή τη στιγμή. Αλλά 2 πρέπει να βάλει για να ξεκινήσει βολές. Μπαίνει και ο Μάριος. 2 τα πάζουν, το πρώτο το έλυσαν σχετικά εύκολα και οι δύο παίκτες αρκετά γρήγορα. Ολοκληρώνει ο Σάκης Κατσούλης. Όλα τα κομμάτια πρέπει να φύγουν εκτός τραπεζού για να έρθει ο πόντος στην ομάδα. Να είναι καλά ο Σάκης, θα διώξει εκεί 3 μαζεμένα με τελευταία βολή. Ολοκληρώνει τώρα και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης. Για να δούμε ποιος θα φέρει τον πρώτο πόντο στην ομάδα του. Κλασικό δεκάρι παίζουμε πλέον. Καλές οι βόλες του Σάκη. Ξεκινάει την ατάκη ο Μάριος. Ωραία βολή. Και η δεύτερη. Πολύ καλές οι βόλες του Μάριου. Πλησιάζει το Σάκη. Ο Σάκης τώρα έχει πεσμένα κομμάτια. Διπλή βολή. Άλλα 2 έχουν μείνει. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Μάριος. Όχι, δεν θα προλάβει. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει στο σημερινό στίβο μάχης. 1-0 η κόκκινη ομάδα. Συνεχίζει δεύτερο πέρασμα. Ολοκληρώνει γρήγορα και ο Μάριος. Πάει καλά ο Σάκης, θα διώξει εκεί 3 μαζεμένα με την τελευταία βολή. Ωραία βολή. Και η δεύτερη. Πολύ καλές οι βόλες του Μάριου. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Μάριος. Όχι, δεν θα προλάβει. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει στο σημερινό στίβο μάχης. 1-0 η κόκκινη ομάδα. Εμείς πρέπει να έχουμε απλά να μην ακουμπάμε πολύ τη μέση μας πίσω, γιατί τραντάζεσαι. Ξεκολλήστε τη λίγο και πάρτε αγκαλιά τα μαξιλάρια. Δεν ζαλίζεσαι, δεν σηκωνάει αυτοί, δεν χτυπάς πουθενά. Μόνο η μέση είναι το θέμα, στα γκουπ. Και αυτό μόνο στις ράμπες. Τις ξύλινες. Όπως είσαι άμμο. Στο ανάμεσα. Όχι, και στις 3. Απλά στη δεύτερη και στην τρίτη μαζεύτηκα. Και εδώ, επειδή έχει πει ότι μόλις βγει από τη ράμπα την ξύλινη στο τελευταίο τον αφήνει όρθιο. Ο Μάριος τον άφησε ανάποδο. Ο Γιώργος τον άφησε ανάποδο. Και δεν τον βοήθησα μόνο. Και έφυγε, ρε. Έχει και ζώνη και έχει και έναν πύρο. Ναι, προσέξτε η ρόλη. Ο συμπαίκτη γι' αυτό είναι, παιδιά, για να τον αφήσει τελευταία στιγμή. Έχει ένα πύρο, τον οποίο τον τραβά και δεν κάνει τίποτα άλλο. Όλοι δεν τσάνε. Όταν πάτε εκεί. Τη ρόδα στρίβεται λίγο. Την αίσθηση. Το κάναμε, το κάναμε. Εκεί μου πήγε μια χαρά. Ξέρετε θέμα, να σου πω ότι. Όταν βγαίνει από εκεί, μην την αφήνετε να τσουλήσει πολύ. Στρίψτε το κατευθείαν. Στο χρώμα. Και στο χρώμα. Το πρώτο δεν πολύ καλά. Την πρώτη το πρώτο έκανε φοβερά. Μετά μου το πήρε το βάρο και μου μπήκε όλη μέση και ενώ πρέπει να το στρίψω. Έχει πολύ βάρο.